καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας, η οποία είναι αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Με τη σημερινή μας εκδήλωση, στοχεύουμε να περάσουμε μήνυμα σε όλες τις γυναίκες να εντάξουν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο στη ζωή τους. Θέλουμε ακόμα να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τόσο της κυρίας Γεννηματά, που έδωσε γενναίες αλλά άνισες μάχες με τον καρκίνο, όσο και όλων των γυναικών που έδωσαν τη δική τους μάχη. Επίσης, πέρα από πολιτικές ιδεολογίες, κοινούς στόχους, κοινές αξίες, χαιρετίζουμε και εμείς ως υπηρεσίες την πρωτοβουλία της πολιτείας, η οποία θα εγκαινιάσει ένα καινούριο πρόγραμμα για όλες τις γυναίκες ηλικίες από 50 έως 69 ετών που θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Θέλουμε καλύτερες δομές υγείας, καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες παροχές, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Όμως, πέρα από αυτό, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να κάνουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις έτσι όπως μας συστέλνουν οι γιατροί, να είμαστε συνεπείς σε ό,τι υποχρεώσεις έχουμε για τον εαυτό μας, αλλά και για τις οικογένειές μας. Και εμείς ως πολιτεία, ως αυτοδιοίκηση, ως Δήμος, οφείλουμε να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο ένα πλέγμα υπηρεσιών που να μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να καθοδηγείται σωστά, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τις εξετάσεις του. Σε αυτή την πρωτοβουλία είχε μια θαυμάσια προσπάθεια κάνει η Πρόνοια, η Διεύθυνση Πρόνοιάς μας, μαζί με τις δύο δομές, το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, γιατί είναι πάντα κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Η σημερινή εκδήλωση και μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών έλαβαν χώρα υπό τη σκιά της απώλειας της Πρόεδρου του Κινάλ, κυρίας Φόφης Γεννηματά, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας για τον καρκίνο του μαστού. Η Φόφη Γεννηματά ήταν μια πολύ δυνατή προσωπικότητα που πάλεψε γενναία και με περίσσια αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Η 25η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα που αφορά όλες τις γυναίκες, αφού είναι αφιερωμένη στον αγώνα τους ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μια ασθένεια που δεν είναι αθεράπευτη, ωστόσο η αντιμετώπιση της είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο. Αυτό εξάλλου είναι και το μήνυμα αυτής της ημέρας, αλλά και ολόκληρου του Οκτώβρη, που είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Είναι κάτι που όλες οι γυναίκες το γνωρίζουμε ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά πολλές φορές με τα πολλά καθήκοντα που έχουμε και ως μητέρες αλλά και ως εργαζόμενες, βάζουμε πίσω τους εαυτούς μας και το αμελούμε. Περάσαμε και τη διετία της πανδημίας, με αποτέλεσμα να μην επισκεπτόμαστε το γιατρό για τον προληπτικό μας έλεγχο και δυστυχώς ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε καθημερινά αρκετά προβλήματα στα γιατρία μας οι γιατροί, λόγω του ότι ο κόσμος άφησε την πρόληψη της υγείας του. Θέλω να ξέρετε ότι καμία γυναίκα δεν μένει μόνη της αυτή τη μάχη και πλέον είναι μια μάχη που μπορεί να κερδιθεί. Γι' αυτό, επειδή η ζωή είναι πάντα μπροστά και επειδή η επιστήμη έχει δώσει τη δυνατότητα ο καρκίνος του μαστού πλέον να μπαίνει στην κατηγορία των χρονίων νοσημάτων, καλό θα είναι εμείς να συνεχίσουμε με ελπίδα, να κοιτάζουμε μπροστά, έστω αν χρειαστεί να έχουμε παρέα μας και τον καρκίνο. Ο καρκίνος του μαστού έπαψε να είναι μια επάνατος νόσος όπως το παρελθόν. Μπορούμε να μιλάμε για μια πια η άσημη νόσο, αρκεί να ανεβρεθεί στα πρώτα στάδια της νόσου. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης των γυναικών προκειμένου να προχωράνε σε ελέγχους όπου, χωρίς να υπάρχει ιατρική αντιπαράθεση, αλλά περισσότερο αντιπαράθεση των ταμείων, σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό, δηλαδή έχουμε φτάσει και έχουμε καταλήξει, ότι οι γυναίκες από τα 40 μέχρι τα 70 κάθε χρόνο πρέπει να κάνουν μαστογραφία. Μα κάθε χρόνο πρέπει να κάνουν μαστογραφία. Οι γυναίκες από τα 70 και μετά μπορεί να κάνουν κάθε 2 χρόνια. Πριν από τα 40 θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη η γυναίκα για να κάνει μαστογραφία και όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό της. Φέραμε από εδώ, τα φέραμε κράτος από εδώ.